Με την απόφαση του Αρείου Πάγου από προχθές το τσεπάκι τους, τα κοράκια των Φαντς ετοιμάζονται να αρπάξουν χιλιάδες λαϊκά σπίτια και να κατασχέσουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο για χρέη στις τράπεζες και το δημόσιο των νοικοκυριών εκείνων που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Την ίδια στιγμή και με το στεγαστικό πρόβλημα διαρκώς να μεγαλώνει για τις λαϊκές οικογένειες, έρχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τι κάνει? Αυξάνει τα επιτόκια, δηλαδή τις δόσεις των δανείων, οξύνοντας περαιτέρω την κατάσταση και οδηγώντας χιλιάδες χρεωμένα νοικοκυριά σε αδυναμία αποπληρωμής των δανείων τους. Η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου έρχεται να πατήσει και να ενισχύσει όλο εκείνο το νομοθετικό πλαίσιο των πληστηριασμών που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις. Δεν ξεχνάμε ότι με νόμους του ΣΥΡΙΖΑ παραδόθηκαν όλα τα τραπεζικά δάνεια στα αρπακτικά των Φαντς. Εγγενιάστηκαν οι ηλεκτρονικοί προϋπολογισμοί και ποινικοποιήθηκε η λαϊκή αντίσταση σε αυτούς. Παίρνοντας ύστερα τη σκυτάλη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έσφιξε τη θηλιά στο λαιμό των λαϊκών δανειοληπτών με τον πτωχευτικό της νόμο και πλέον, μετά την απαράδεκτη απόφαση του Αρείου Πάγου, η απειλή για χιλιάδες λαϊκά σπίτια είναι ολοφάνερη. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, το ΚΚΕ καταθέτει σήμερα στη Βουλή τροπολογία για την αυτοδίκαιη παύση, το σταμάτημα κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμού ή άλλου αναγκαστικού μέτρου σε βάρος της πρώτης κύριας κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών οικογενειών, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών ΕΒΕ, των αγροκτηνοτρόφων, των ψαράδων. Ήρθε η ώρα ο καθένας επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του και να διαλέξει αν θα είναι με το λαό ή με τις τράπεζες. Γιατί και με τους δυο δεν γίνεται να είσαι.